ποιο από τα μαθήματα και αυτές τις συζητήσεις που κάνατε μέχρι σήμερα σας άρεσε πιο πολύ? Σίγουρα έχετε μιλήσει για πολλά πράγματα. Ποιο είναι έτσι αυτό που σας άρεσε πιο πολύ? Ναι. Για την εξομολόγηση σου άρεσε. Μα τι σου άρεσε γύρω από την εξομολόγηση? Γυρώτησαμε σε πάρα πολλά πράγματα, πιο πολλά και από πέρσι. Που δεν περιγράφονται. Γιατί τα προσπερνάμε. Όχι, απλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν τα είχα σκεφτεί μήπως. Και... Καταρχάς, τι σημαίνει η εξομολόγηση? Είναι σύνθετη λέξη. Λέγε. Σύνθετε, από ποια λέξη αποτελείται? Από το έξω, ομολογώ. Άρα κάνω εξωτερική ομολογία των πράξεών. Ομολογώ τι αμαρτήματα και ποιες εντολές του Θεού έχω παραβεί. Και έχω μετανιώσει για αυτά που έκανα και ζητάω από τον Θεό να μου δώσει συγχώρηση. Αυτό είναι η εξομολόγηση. Αυτό είναι το μυστήριο. Εξωτερικεύω, ομολογώ τις πράξεις μου, με τις οποίες πράξεις μου αυτές τι έχω κάνει. Παρέβηκα τις εντολές του Θεού. Παρέβηκα το θέλημα του Θεού. Δεν έκανα αυτό που ο Θεός ήθελε. Αλλά τι έκανα? Το δικό μου το θέλημα. Παράδειγμα. Ο Θεός δεν θέλει να βρίσκουμε. Έτσι δεν είναι? Άρα αν εγώ βρίζω, δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά κάνω αυτό που θέλω. Εάν μου τσώσω, εάν αδικήσω κάποιον, ο Θεός δεν θέλει ούτε να μου τσώνουμε, ούτε να αδικούμε κάποιον. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Άρα όταν εγώ το κάνω, παραβαίνω το θέλημα του Θεού, και κάνω αυτό που θέλω εγώ. Θέλω να μου τζώσω, μου τζώνω. Θέλω να βρίσω, βρίζω. Θέλω να καπνίσω, καπνίζω. Θέλω να σκοτώσω, σκοτώνω. Θέλω να κάνω κάτι άλλο άσχημο, το κάνω. Και δεν σκέφτομαι καν τι θέλει ο Θεός. Και ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται, ο χριστιανός, το τι θέλει ο Χριστός και η Παναγία από μας. Αυτό πρέπει να το έχουμε καλά μέσα στο μυαλό μας. Κάθε ημέρα. Τι θέλει ο Θεός και η Παναγία από εμάς. Ακόμα και στον ντύσιμό μας. Πάω να ντυθώ. Κοιτάγομαι στον καθρέφτη. Πρέπει να ρωτήσω. Το θέλει ο Χριστός και η Παναγία αυτά τα ρούχα που φοράω? Του αρέσουν του Χριστού? Δηλαδή με εγκρίνει ο Χριστός έτσι? Εάν βαφτώ και φτιαχτώ, κοιτάγομαι στον καθρέφτη, με θέλει ο Χριστός έτσι? Ή κάνω το δικό μου? Εάν κάνω το δικό μου, δεν πρέπει, εφού δεν είναι, να το κάνω. Παραβαίνω το θέλημα του Θεού. Άρα αμαρτάνω. Ακόμα και στον ντύσιμο. Οποιαδήποτε πράξη μου, με λίγα λόγια, είναι εναντίον του θελήματος του Θεού, άρα έχω αμαρτήσει. Εκείνο που πρέπει να κάνω είναι να πράττω στη ζωή μου το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν παραβώ το θέλημα του Θεού, γιατί έκανα το δικό μου, τότε μετανιώνω και πηγαίνω στον εξομολόγο, στον ιερέα, και ομολογώ το τι έκανα. Ότι έκανα το δικό μου σε αυτό το σημείο και ζητάω από τον Θεό να με συγχωρέσει. Και του υπόσχομαι ότι δεν θα το ξανακάνω. Και αγωνίζομαι να μην το ξανακάνω. Προσπαθώ τουλάχιστον να μην το ξανακάνω. Και αν τυχόν και το ξανακάνω,
πάλι πηγαίνω. Όπως είναι με ένα αυτοκίνητο. Οδηγώ. Εάν τρακάρω, θα γυρίσω πίσω στον πατέρα μου και θα πω, πατέρα, μητέρα, τρακάρισα το αυτοκίνητο. Κάνω ομολογία αυτού που έκανα. Έφταιγα, δεν πρόσεξα, το τρακάρισα. Οι γονείς δεν θα μου κόψουν το κεφάλι, αλλά όμως την άλλη φορά που θα ξαναοδηγήσω, θα πρέπει να είμαι πολύ πιο προσεκτικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανατρακάρω. Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να ξανακάνω λάθος, να ξανατρακάρω. Έτσι δεν είναι. Παρότι προσέχω. Το ίδιο είναι και τα αμαρτήματα. Και κάθε φορά που η ψυχή μας θα αμαρτάνει, δηλαδή θα τρακάρει, πηγαίνουμε και ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό μέσα από τον ιερέα. Μάλιστα. Ποιο άλλο μάθημα σας άρεσε? Για να ακούσω ποια άλλη συζήτηση, ναι, κοπέλα. Μου άρεσε η σημερινή συζήτηση που κάναμε για τους αγγέλους και τους δαιμόνους. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα, ας πούμε. Μου γενικώς με ενδιαφέρει να μαθαίνω τα πράγματα που γίνονται στην επόμενη ζωή, δηλαδή μετά το θάνατο. Μάλιστα. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού. Τι λέει παρακάτω? Εσείς ορατών και αοράτων. Άρα ο Θεός κατασκεύασε ό,τι είναι ορατό, άρα υπάρχουν και πράγματα που είναι, έχει φτιάξει ο Θεός που είναι αόρατα. Υπάρχουν και ας μην τα βλέπουμε. Και αυτά είναι οι άγγελοι. Και υπάρχει και ένα τάγμα αγγέλων, οι οποίοι έφυγαν μακριά από το Θεό και έγιναν και είναι οι λεγόμενοι δαίμονες. Είναι το τάγμα του αιωσφόρου. Το οποίο έπεσε και από άγγελοι, σήμερα είναι δαίμονες και πολεμούν τον Θεό, πολεμούν τους άλλους αγγέλους και πολεμούν και κυρίως τον άνθρωπο. Αυτό έγινε γιατί επιστήμησαν να πάρουν τη θέση του Θεού. Έτσι, άσε. Άλλο μάθημα που σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε η Δευτέρα Παρουσία, γιατί το παράδειγμα είχε πολλά προσεπορίες, όπως άνθρωποι που πεθαίνουν ξαφνικά, που το περιμένουν, πώς θα είναι δηλαδή μετά η κρίση τους. Μάλιστα. Και γενικότερα, εάν πως ανάπτυξε τους δεσμικούς ή όχι. Τη Δευτέρα Παρουσία, τι λέτε, να πλησιάζουμε άραγε? Εγώ πιστεύω πως πλησιάζουμε. Γιατί υπάρχουν πολλές φυσικές καταστροφές και με τα αντιλαράκια... Δεν υπήρχαν πάντοτε φυσικές καταστροφές. Είναι πιο έντονες τώρα, όντως. Τώρα είναι πολύ πιο έντονες οι φυσικές καταστροφές. Δηλαδή είναι με μεγάλη ένταση και με μεγαλύτερη καταστροφικότητα. Έμενε. Και πλησιάζουμε. Τι άλλα σημάδια έχουμε που μας δείχνουν ότι πλησιάζουμε στη Δευτέρα Παρουσία? Γιατί η Δευτέρα Παρουσία τι σημαίνει? Ότι θα δει ο Χριστός για δεύτερη φορά. Αλλά δεν θα πατήσει πάνω στη γη. Προσέξτε. Δεν θα πατήσει πάνω στη γη. Δεν θα περπατήσει ξανά ο Χριστός πάνω στη γη. Θα έρθει στα ουράνια με τους αγγέλους και εμείς οι χριστιανοί θα ανεβούμε προς τα ουράνια για να τον υποδεχτούμε. Δεν θα ξανακατέβει στη γη. Το καταλάβατε? Εμείς θα ανεβούμε προς τον ουρανό. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ενώ κάποιος άλλος που θα έρθει πάνω στη γη, ο λεγόμενος, αυτός που έρχεται αντί του Χριστού, ο λεγόμενος αντίχριστος, αυτός θα είναι πάνω στη γη και θα περπατάει. Και θα λέει εγώ είμαι ο Χριστός που ήρθα. Και εμείς θα το καταλάβουμε ότι δεν είναι ο Χριστός, γιατί αυτός θα περπατάει πάνω στην... Παρότι θα κάνει θαύματα, ψεύτικα θαύματα, αλλά θα κάνει όμως. Όπως έκανε ο Χριστός. Όνομα του Χριστού ήτανε
αληθινά. Θα κάνει θαύματα, ξέρετε όπως κάνουν τα χειραφθυρουργοί. Που κρατάει τη χέρια μέσα από εδώ και από το μανίκι του, κάνει ένα κουνέλι. Αυτός λοιπόν μπορεί να κάνει τι. Να πάει σε ένα παράλυτο, ένα τυφλό και να νομίζεις εσύ ότι τον έκανε. Καλά, και θα εξαπατά. Και θα λέει ότι είναι ο Χριστός. Το καταλάβατε. Γι' αυτό έχουμε μια διαφορά, τι. Ότι ο Χριστός όταν ξανάρθει δεν θα πατήσει πάνω στον κόσμο. Αυτός που θα περπατάει πάνω στη γη και θα κάνει θαύματα πάνω στη γη και θα λέει ότι είναι ο Χριστός, θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και δεν πρέπει να τον πιστέψουμε ούτε να τον ακολουθήσουμε. Ούτε να τον μπορούμε να ακολουθήσουμε. Τι άλλο σημάδια έχουμε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον Αντίχριστο. Τον Αντίχριστο εμείς ως άνθρωποι μπορούμε να τον τιμωρήσουμε όπως τιμωρήσαμε τον ίδιο τον Θεό που το σταλώσαμε. Όχι. Δεν γίνεται αυτό. Διότι θα τον προστατεύει ο Χριστός άφησε να τον σταυρώσουμε. Γι' αυτό το πάθος του λέγεται εκούσιο. Δηλαδή η σταύρωσή του άφησε τον εαυτό του, με τη θέλησή του θα τον συλλάβουμε και να τον σταυρώσουμε. Διαφορετικά θα μπορούσε χιλιάδες άγγελοι και αρχάγγελοι να τον προστατεύσουν. Αλλά και μόνος τον μπορούσε να προστατεύσει. Τον εαυτό του αφού είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι ο ίδιος ο Θεός. Άρα και ο ίδιος θα μπορούσε να τον προστατεύει. Αλλά άφησε τον εαυτό του να πεθάνει για την σωτηρία την δική μας. Ενώ ο Αντίχριστος θα τον προστατεύουν οι άγγελοι δαίμονες. Οι δαίμονες. Ο ίδιος ο Θεός φόρος. Και θα του έχει δώσει τέτοια δύναμη και εξουσία που εμείς ανθρώπινος δεν θα μπορούμε να τον βλάψουμε. Και γι' αυτό θα τον καταργήσει, θα τον σκοτώσει η εμφάνιση του Χριστού μας. Μόλις εμφανιστεί ο Χριστός, θα εξαφανιστεί αυτός. Όπως εξαφανίζεται όταν είναι σκοτάδι, μόλις ανάψεις το φως, το σκοτάδι που έχει πάει. Περίπου. Έτσι δεν είναι. Μόλις μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και είναι σκοτάδι. Μόλις ανάψεις το φως, το σκοτάδι αυτομάτως εξαφανιστεί. Έτσι μόλις εμφανιστεί ο Χριστός μας, αμέσως ο Αντίχριστος θα κερδιθεί, θα εξαφανιστεί. Και θα πάει στην αιώνιο κόλαση, όπως λέει η εγγέγραφη. Στην αιώνιο κόλαση και θα παραμείνει εκεί πλέον. Γιατί μόνος του το θέλεις. Ναι. Κάτι άλλο θέλετε εκεί να μου πείτε. Ναι, κοπέλα. Έχω ένα προβλήματα. Να ρωτήσω κάτι. Τι σημάδια άλλα έχουν. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Σημάδια άλλα έχουν ότι τα προβλήματα... Δυνατά λιγάκι. Ναι, τα προβλήματα μονίμως γίνονται μεγαλύτερα. Οπότε και εκτός από μεγαλύτερα προσθέτονται και άλλες αυτά που έχουμε. Όπως. Όπως ας πούμε τώρα έχουν βγει τα προβλήματα με τα ηλεκτρονικά. Ένα πρόβλημα. Και τα παιδιά χρειάζονται αποξάρτηση. Όπως με... Για να ακούσω. Όχι, ήταν σε φύλλα τους παθαίνουν εξάρτηση. Παθαίνουν εξάρτηση. Οπότε τι γίνεται, μέσα από τα κομπιούτερ και από τα ηλεκτρονικά, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος όταν έρθει, αφού άλλος έχει πάθει εξάρτηση, όπως πολλοί άνθρωποι έχουν πάθει εξάρτηση από την τηλεόραση ή από το κινητό τους. Δεν μπορούν να κάτσουν χωρίς κινητό, θα τους κατευθύνει ο Αντίχριστος μέσα από εκεί. Μέσα από εκεί θα μπορεί να τους, να τους περνάει την προπαγάνδα του. Και ενώ εσύ θα θέλεις να μείνεις πιστός στον Χριστό, αυτός θα σου φέρνει επιχειρήματα ότι δεν είναι έτσι όπως το σκέφτεσαι. Δεν είναι έτσι όπως το λένε οι παπάδες ότι ο Χριστός αρχόταν στον ουρανό. Μην το πιστεύετε αυτό. Ήρθε ο Χριστός, νάτος, πάνω στη γη και περπατάει. Αφήστε τους παπάδες που σας κοροϊδεύανε. Και θα προσπαθεί να σε πείσει μέσα από την τηλεόραση
μέσα από τα ηλεκτρονικά, μέσα από όλα τα μέσα να χρησιμοποιήσει, ώστε να σου κλονίσει την πίστη στον πραγματικό Χριστό. Όλα αυτά λοιπόν, ακόμα και αυτά που συμβαίνουν στις ημέρες μας. Είδατε που ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είδατε που οδηγείται όλη η Ελλάδα σε μια φτώχεια. Αυτό είναι προφητευμένο. Αυτό είναι προφητευμένο. Γιατί την οδηγούν σε αδιέξοδα. Γιατί. Και όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά οδηγούν σιγά σιγά όλα τα κράτη. Τα οδηγούν σε μια φτώχεια και σε αδιέξοδα. Γιατί ο Χριστός, επειδή έσωσε τον κόσμο, πώς ονομάστηκε. Σωτήρας του κόσμου. Άρα ο Αντίχριστος, αφού θα πάρει τα ονόματα που πήρε ο Χριστός, θα πρέπει ο κόσμος να τον φωνάξει ότι αυτός είναι ο σωτήρας μας. Και ήρθε και μας έσωσε. Άρα θα πρέπει να μας οδηγήσουν κάποιοι σε αντιέξοδο, να πέσει μεγάλη πείνα και φτώχεια, για να δει αυτός να σου δώσει τις κατάλληλες λύσεις και να σε βοηθήσει, ώστε τι, να σωθεί ο άνθρωπος. Δείτε να σωθεί. Να μας οδηγήσουν στην καταστροφή και στην πείνα και στη φτώχεια. Και το βλέπετε με τι ωραίο τρόπο το κάνουν. Πώς οδηγούν όχι μόνο την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Μην έκανα χθες με ένα παιδί από τη Ρωσία και μου έλεγε στη Λιτωνία και μου έλεγε ότι εκεί ο πυροσβέστης έπαιρνε 1.000 ευρώ πριν πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχε 1.000 ευρώ μισθό. Αν και δεν έχουν τα ευρώ αυτή, η αξία όμως. Η αντίστοιχη. Τώρα παίρνει 200 ευρώ. Από τότε που πήγε το Διεθνές, κατέβαινε και έφτασαν να παίρνουν 200 ευρώ. Με αποτέλεσμα να έχει πέσει μεγάλη πείνα και φτώχεια. Και δημιουργούνται διέσοδα. Δηλαδή τι, κάποιος που είχε πάρει ένα σπίτι με δάνειο και έπρεπε στο δάνειο να πληρώνει 500 ευρώ, αφού παίρνει τώρα 200, δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Άρα τι παθαίνει, χάνει το σπίτι, το σπίτι. Και μένει στους δρόμους. Να η φτώχεια μου λέει. Το καταλάβατε, το είπα να κάνω και εδώ. Πάνω οδηγήσουν ανθρωπότητα και αυτό είναι ένα από τα σημάδια για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας και να έρθει να μας σώσει. Όπως θα οδηγήσουν τον κόσμο όχι μόνο στη φτώχεια, γιατί αν είσαι φτωχός και πεινάς, έχετε διαβάσει το 1940 που ήταν εδώ οι Γερμανοί, τι έπαθαν οι παππούδες σας και οι γιαγιάδες σας. Τι λέει ότι έγινε, για πείτε μου, το 1940, τι έπαθαν οι Έλληνες όταν ήρθαν. Είχαμε τι είχαμε. Κατοχή είχαμε. Κατοχή των Γερμανών. Και τι δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, τι έπεσε. Πείνα. Μεγάλη πείνα. Και οι άνθρωποι τι πάθαιναν. Κάποιοι. Τότε παίρναγε το σκουπιδιάρικο και τους φορτώναν από τους δρόμους τους ανθρώπους κατά εκατοντάδες πάνω στα σκουπιδιάρικα. Και ανοίγανε λάκους μεγάλους και τους πετάγανε μέσα. Εκατοντάδες πέθανε στους δρόμους κάθε μέρα άνθρωποι. Παιδιά! Έχετε δει φωτογραφίες στο διαδίκτυο από παιδάκια τις κατοχές που πέθαναν. Πάντα μόνο τα κοκαλά τους. Τέτοια πείνα θα φέρουν.
για να πεινάσει ο άνθρωπος και να του πει ο Αντίχριστος, ο Μισοτήρας, ο Μεσσίας, θα του πει, εάν με προσκυνήσεις, θα σου δώσω να φας και να ζήσεις. Θα αποκτήσεις όλα τα αγαθά, αλλά θα πέσεις να με προσκυνήσεις. Και όποιος το προσκυνάει, θα του δίνει να τρώει. Και θα έχει και μισθό και θα έχει και όλα. Και έρχεται ο Χριστός με στο Ευαγγέλιο και λέει, προσέξτε, διότι αυτά θα σας κάνει όταν έρθει ο Αντίχριστος. Και βλέποντας οι άνθρωποι που θα πεθαίνουν, θα τρέξουν πολλοί νέοι κοντά του για να σωθούνε. Να σωθούνε. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες, προσοχή, διότι ο Αντίχριστος θα ξεκινήσει από το στομάχι, θα ξεκινήσει από την πείνα των ανθρώπων. Να το καταλάβετε, λέει, για να ξεκινήσει από την πείνα των ανθρώπων. Όταν φτάνει η ημέρα που θα εμφανιστεί πάνω στη γη σαν σωτήρας. Και το βλέπετε ότι έρχεται σιγά σιγά. Έρχονται τα γεγονότα. Το ένα πίσω από το, από το άλλο. Και τότε ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς θα πάει μαζί του για να μην όσοι μείνουν με τον πραγματικό Χριστό, αυτοί θα πεθάνουν και θα γίνουν και άγιοι και μάρτυρες. Όσοι πάνε με τον Αντίχριστο, μόλις γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αυτομάτως αυτοί θα πάνε όλοι μετά στην κόλαση. Χάσαν την ψυχή τους. Γιατί προσκύνησαν στην ουσία τον διάβολο. Προσκύνησαν στην ουσία τον διάβολο και κοίταξαν την πείνα τους και δεν έκαναν αυτό που είπε το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Να μην προσκυνήσουμε και να μην δεχτούμε τίποτα από τον Αντίχριστο. Αν κάνουμε το δικό μας, παραβήκαμε το θέλημα του Θεού. Να δούμε μια κοπέλα εκεί. Ναι. Όταν θα πας, για παράδειγμα, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα σου πει έλα να με προσκυνήσεις. Δεν θα σου πει έλα να με προσκυνήσεις. Ναι. Θα σου πει ότι όποιος θέλει να ζήσει, θα έρθει με μένα. Με την πλευρά μου. Και τότε θα, και θα σου πει για να έρθει, θα δώσει λες στους ανθρώπους κάτι και θα το βάλουν στο δεξί χέρι, το λεγόμενο, όπως λέει η Αγία Γραφή, το χάραγμα. Έτσι το αναφέρει η Αγία Γραφή. Ένα λες, κάτι θα βάλει εδώ στο χέρι, το δεξί λέει χέρι θα βάλει, και στο μέτωπο του ανθρώπου. Άμα λέει πραγματικά γίνεις ο παδός του και θέλεις να ακολουθείς, θα σου βάλει κάτι. Και λένε όλοι οι Άγιοι, μην πάρετε και βάλετε τίποτα στο χέρι σας ή στο μέτωπο, γιατί γίνατε οπαδοί του Αντιχρίστου. Και τώρα το βλέπετε και λέει, όποιος δεν τρώει αυτό στο χέρι, δεν θα έχει μισθό πλέον, δεν θα μπορεί να πάρει χρήματα, οπότε θα πεθαίνει από την πείνα. Δεν θα έχει πληρώσει το ενίκιο, δεν θα έχει να πληρώσει την εφορία, οπότε θα του πάρουν, θα του κατάσουν το σπίτι, θα του κατάσουν την περιουσία του, δεν θα έχει να ζήσει. Το καταλάβατε? Και πολλοί κόσμος που δυστυχώς τι έκαναν σήμερα, έχουν πετύχει τον κόσμο και τον έχουν πάρει μακριά από τον, από τον Θεό. Και αφού τον έχουν πάρει πολύ κόσμο μακριά από τον Θεό, εύκολα θα πάει και θα κάνει αυτά που θέλει ο Αντίχριστος. Γιατί? Γιατί ήδη πολλοί άνθρωποι, αντί να κάνουν σήμερα το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το θέλημα κάνουν? Το δικό τους ή του διαβόλου. Και αφού κάνουμε το θέμα, το θέλημα του διαβόλου, ήδη από σήμερα, άρα όταν έρθει ο ίδιος ο διάβολος πάνω στη γη, θα συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του διαβόλου και θα το προσκυνήσει. Δεν είναι ξαφνικά ένας άνθρωπος που κάνει κάθε μέρα το θέλημα του διαβόλου και είναι μακριά από το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά
να πει εγώ τώρα πάω με τον Θεό, γιατί έχει μάθει να ζει τον δρόμο του διαβόλου. Οπότε αφού είμαστε να πάρει τον δρόμο του διαβόλου, πολύ δύσκολα να μπει και να γυρίσει πίσω. Μόνο δια θαύματος και φωτίσεως Θεού. Και γι' αυτό οι περισσότεροι που σήμερα η ανθρωπότητα έχει φύγει μακριά από το Θεό, οι περισσότεροι θα πάνε και θα το προσκυνήσουν. Και εσείς είστε τυχεροί που έχετε έρθει εδώ σε μια χριστιανική κατασκήνωση και μαθαίνετε αυτό το πράγμα. Διότι υπάρχουν παιδιά έξω, αγόρια και κορίτσια που δεν τα ξέρουν. Και μόλις έρθει ο διάβολος, ο αντίχριστος, θα την πατήσουν και τι θα κάνουν, θα πάνε και θα πάρουν ό,τι τους πει, για μην πεθάνουν από την πίδα κτλ. Λέγε. Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Γιατί μπορεί να είναι το τσιμπάκι, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γιατί... Αλλά ως φαίνεται πρέπει να είναι το τσιμπάκι ως φαίνεται. Τα πράγματα δείχνουν ότι πάμε για να είναι το τσιμπάκι. Αλλά θα δούμε τι θα μας πούνε να πάρουμε στο χέρι και στο μέλλον. Αυτό που θα μας πούνε αυτό και θα είναι το χάραγμα. Και εμείς θα το αρνηθούμε. Ναι. Όταν θα έρθει ο διάβολος στη γη, σύμφωνος απειλή. Δεν είναι απειλή. Άμα σου κόψει το μισθό, δεν σου πει σε απειλό. Ναι. Ή έρχεσαι μαζί μου, χάνεις το μισθό. Εκπιασμός. Δεν στο λέει, αλλά το κάνει. Στην Αμερική γύρω. Λοιπόν, άλλος. Λέμε και το καθόλου, πως παράχει για 7 χρόνια. Ακριβώς. Αλλά 3,5 θα κυβερνήσει. Ναι, δηλαδή τα 3,5 πρώτα χρόνια που θα εμφανιστεί. Τα 3,5 πρώτα χρόνια που θα εμφανιστεί, θα είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα στην εποχή μας. Δηλαδή θα είναι λίγο στριμωχτά, αλλά δεν θα έχει δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Δηλαδή θα αφήνει τους χριστιανούς, θα τους λέει ελάτε μαζί μου, θα χάσετε αν δεν έρθετε. Και άμα λες όχι, θα σε στριμώχνει μεν, αλλά θα μπορείς να επιβιώνεις. Ενώ τα δεύτερα 3,5 χρόνια, η δεύτερη περίοδος, θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, που θα ζητήσει να προσκυνηθεί σαν Θεός και να τον λατρέψει ο κόσμος σαν Θεό όπως λατρεύει τον αληθινό Χριστό. Και τότε θα παρουσιαστεί το πρόσωπό του είναι ο διάβολος. Θα δείξει ότι πραγματικά μέσα του κρύβεται όλος ο αιωσφόρος. Και όσοι τον έχουν προσκυνήσει καταλαβαίνετε ότι την έπαθε. Θα είναι αργά. Ναι. Ισχύει ότι... Να τα. Ισχύει ότι και τα 7 χρόνια ο Θεός θα με κρίνει τις μέρες. Δεν θα με κρίνει τις μέρες. Ήδη λέμε και τώρα ότι άμα δείτε πότε ξημερώνει, πότε νυχτώνει, δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή η ώρα περνάει πολύ γρήγορα. Ενώ το ίδιο κυλάει, αλλά σε εμάς φαίνεται ότι ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Αλλά αυτό που λέει η Αγία Γραφή ότι κολοποθήσονται η μέρα εκείνη, θα μικρυνθούνε, εννοεί την περίοδο. Δηλαδή, τα δεύτερα χρόνια δεν θα είναι 3,5, θα κόψει ο Θεός κάτι. Γιατί θα κόψει? Διότι δεν θα αντέχουν οι χριστιανοί. Δεν θα αντέχουμε τέτοιο διωγμό. Και θα το δει ο Χριστός ότι δεν αντέχουμε και γι' αυτό ήδη μας προειδοποιεί ότι τι θα κάνει, θα μειώσει τον χρόνο. Θα μειώσει τον χρόνο της δοκιμασίας μας. Και εδώ βλέπουμε το εξής. Ο χριστιανισμός πώς ξεκίνησε, παιδιά, την ιστορία του? Βάφτηκε με αίμα. Μόλις γεννήθηκε ο Χριστός, ποιοι σφαγιάστηκαν αμέσως? Για να ακούσετε τα νύπια. Τα νύπια. 14.000 νύπια έσφαξε ο Ηρώδης, ψάχνοντας τον Χριστό. Άρα ο χριστιανισμός ξεκίνησε βάφοντας με αίμα. Διώχθηκε, πολεμήθηκε ο Χριστός μας. Οι εχθροί αμέσως έσφαζαν. Και θα ξανακλείσει την ιστορία του ο χριστιανισμός
εναντίον μας θα κινήσουν μεγάλο διωγμό και θα ξαναβάψουν την Εκκλησία του Χριστού, θα την ξαναβάψουν με αίμα. Όπως κάναν τότε που τους πετούσαν σε λιοντάρια τους χριστιανούς, που τους κάναν μαρτύρια, βασανιστήρια, το ίδιο θα κάνει και ο Αντίχριστος και η οπαδή του. Φυσικά έναν άνθρωπο θα βλέπουμε, ο οποίος θα λέει ότι είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας. Πρωθυπουργός θα λέει ότι είναι. Και τα βασανιστήρια θα τα κάνει ο στρατός, όσοι γίνουν οπαδοί του. Η αστυνομία, από αυτοί που θα γίνουν αστυνομικοί οπαδοί του. Αυτοί όλοι, αυτοί θα γίνει πρωθυπουργός, θα πει πιάστε τον αυτό. Σκοτώστε τον. Βασανίστε τον. Εκτελέστε τον. Θα λέει στους εφοριακούς. Πάρτε του το σπίτι τώρα. Και θα είναι σαν, θα είναι κυβέρνηση. Θα κυβερνάει όλον τον κόσμο. Έτσι λέει η Γραφή. Και έχουμε ένα άλλο σημάδι εδώ, που στις ημέρες μας μιλάνε όλοι για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ότι έχουμε ανάγκη να καταργηθούν οι μικρές κυβερνήσεις των κρατών και να γίνει μια κυβέρνηση με ένα πλανητάρχη. Αυτός ο πλανητάρχης θα είναι ο Αντίχριστος, που λέει η Αγία Γραφή. Και βλέπουμε ότι στις ημέρες μας βαδίζουμε προς τα εκεί. Βαδίζουμε προς τα εκεί. Ήδη τώρα, στο πούμε, είπε το Υπουργείο Οικονομικών, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλα μέρη, ότι μετά από λίγο, εάν δεν έχεις κάρτα με το μικροτσίπ, δεν θα μπορείς να σηκώνεις τα χρήματά σου από την τράπεζα, αλλά ούτε και θα πληρώνεσαι. Δεν θα μπορείς, αν είναι παραπάνω από 1500 ευρώ, να πληρώνεσαι ή να πάρεις τα λεφτά σου. Δηλαδή, αν έχω 10.000 ευρώ μες στην τράπεζα, δεν θα μπορώ να τα πάρω, αν δεν έχω κάρτα, λέει, με μικροτσίπ. Και μετά τι θα μου πει. Τι θα μου πει μετά. Ότι η κάρτα θα βάλει μερικούς δικούς του αναρχικούς, τι να κάνει, να κλέβουν τις κάρτες. Θα πηγαίνει η γιαγιά και ο παππούς στην τράπεζα με την κάρτα να πάρει το μισθό του, θα του βουτάει ο νεαρός την κάρτα και θα τα κλέβει τα λεφτά, θα πηγαίνει και θα τα παίρνει μόνος του εκείνος. Οπότε θα σου πούνε, χάθηκε η κάρτα μου, την έχασε ο ένας την κάρτα, την έχασε ο άλλος την κάρτα, την έχασε ο άλλος την κάρτα, θα πει, τότε παιδιά το μικροτσίπ, επειδή το χάνετε, καλό είναι να το πάρετε πάνω στο δέρμα σας, στο χέρι σας και στο μέτωπο που δεν το χάνετε ποτέ. Το καταλάβατε πώς θα πάει. Τώρα πάει στην κάρτα και από την κάρτα θα πάει πάνω στον άνθρωπο το μικροτσίπ. Όπως το κάνουν και στα ζώα. Δεν το έχουν κάνει στα ζώα. Έτσι. Και είσαι φυλακισμένος στην Αμερική. Κάποιος κάτι θέλει να ρωτήσει και να τελειώνουμε. Ναι. Όταν έρθει ο διάβολος, θα μας πει τι κατά ότι είναι ο Χριστός. Βέβαια, θα λέει ότι είναι ο Μεσσίας. Και ότι αυτός που ήρθε πριν 2.000 χρόνια, αυτός που ήρθε πριν 2.000 χρόνια, δεν ήταν ο πραγματικός Μεσσίας. Ότι μας είπε ψέματα. Και ότι εγώ είμαι ο πραγματικός Μεσσίας. Άλλος. Νατά. Το είπε ο Τόνι Μπλερ αυτό, ότι στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων θα μας δείξουν ένα σημαντικό πρόσωπο. Είναι μια δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού της Αγγλίας, όταν γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αγγλία. Θα το δούμε όμως. Τον Αύγουστο του 2012, είπε στο τέλος, θα σας δείξω ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Για να δούμε ποιο θα είναι το σημαντικό πρόσωπο που θα μας δείξουν. Ορίστε. Βέβαια. Είναι ένα σημάδι ότι ο Αντίχριστος θα είναι τότε σίγουρα επάνω στην γη. Διότι θα ξαναφτιαχτεί ο ναός του Σολομώντα. Άρα όταν δούμε να φτιάχνεται ο ναός Σολομώντα, τότε ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος λέει η Αγία Γραφή ότι θα είναι ο Αντίχριστος, έχει έρθει ήδη πάνω στην γη. Άρα τα μάτια μας 14. Διότι ζούμε σε ημέρες, θα λέγαμε, αποκαλύψεως. Σε ημέρες που η αποκάλυψη
έχει αρχίσει το προφητικό αυτό βιβλίο, οι προφητείες της Αποκαλύψεως, η μία να βγαίνει μετά την άλλη. Και τι κάνουμε εμείς για να σωθούμε, σαν να επιμένω. Εφαρμόζουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου και όχι το δικό μου. Το καταλάβατε? Λοιπόν, κρατήστε λοιπόν γερά την πίστη σας. Αυτά που σας λέμε μην τα ξεχάσετε, διότι μόλις βγείτε έξω από εδώ, αμέσως θα πάτε στην τηλεόραση, αμέσως στα ραδιόφωνα, αμέσως στα κομπιούτερ. Και ξεχάστηκαν αυτά. Πρέπει να παρακολουθείτε τι γίνεται, διότι όλα έρχονται φυσιολογικά και σαν να είναι όλα μια εξέλιξη της επιστήμης. Και έτσι έρχονται. Αλλά ταυτόχρονα γίνεται εκπλήρωση των προφητιών και θα φτάσουμε στον Αντίχριστο. Προσέξτε λοιπόν, μη σας εξαπατήσουν και αρνηθείτε τον Χριστό. Προσέξτε, μη σας εξαπατήσουν και αρνηθείτε τον Χριστό. Μείνετε κοντά στον Χριστό μας και αυτό εύχομαι και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις κατασκηνώσεις, για να στεριώσουμε αυτή την πίστη σας μέσα σας. Εκτός από διακοπές, να κρατήσετε γερά την πίστη σας στον Χριστό, που το εύχομαι παιδιά μου, να το κρατήσετε μέχρι τέλους, έστω και με το μαρτύριο. Αμήν. Ελεύθερες. Πάτε κούλα, πρέπει να ρωτήσεις. Ελάτε, πάτε κούλα. Gracias.